Γιώργος Καραμπελιάς στην πέμπτη κατά σειρά ιστορική ενότητα με τίτλο «Ελληνισμός και Χριστιανισμός». Κύριε Καραμπελιά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαμαβολίτη. Είχαμε ήδη πει στην προηγούμενη συζήτησή μας πως το ελληνικό έθνος βρίσκεται πια σε μια περίοδο που η ταυτότητά του ήταν περισσότερο πολιτισμική. Άλλωστε βρισκόταν και κάτω από την επικυριαρχία των Ρωμαίων και γι' αυτό έκανε μετά το 320-350 μετά Χριστόν αποδεκτό και τον όρο Ρωμαίοι, όταν όπως είπαμε έκανε την αυτοκρατορία δική. Έτσι σε αυτή την περίοδο από την γέννηση του Χριστού μέχρι την εμπέδωση του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας θα ταυτιστεί ο ελληνισμός, κάτι το οποίο αποσιωπάται συχνά και δεν τονίζεται και από εμάς τους Έλληνες, με το χριστιανισμό και ιδιαίτερα την Ορθοδοξία ως συστατικό στοιχείο της νέας ταυτότητάς. Διότι πλέον η Ορθοδοξία θα μεταβληθεί στο πνευματικό όχημα του νέου οικουμενικού ρόλου του ελληνισμού. Διότι, όπως λέει ο καθηγητής της ιστορίας του Στόκτον, Δόκτωρ Κωνσταντέλος, ο χριστιανισμός γεννήθηκε στα σπλάχνα του εξελληνισμένου Ιουδαϊσμού, αλλά διαδόθηκε από ελληνόφωνους Ευαγγελιστές και Αποστόλους δια της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής φιλοσοφικής ορολογίας με αφετηρία ελληνικές πόλεις. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι για τους πρώτους 4 αιώνες ο χριστιανισμός ήταν μια καθαρός ελληνική υπόθεση τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Εξάλλου, οι Εβραίοι, από τους οποίους έτσι αρχικώς προέρχεται ο χριστιανισμός, τον εγκατέλειψαν πολύ σύντομα, έτσι από τον Απόστολο Παύλο και μετά, πάβουν ουσιαστικά να συμμετέχουν Εβραίοι στο νέο χριστιανικό εκκλησίασμα, στη νέα εκκλησία που διαμορφώνεται από τον χριστιανισμό, διότι για τους Εβραίους η θρησκεία είναι αποκλειστική και όχι οικουμενική. Επομένως, ένα οικουμενικό τότε έθνος, με μια γλώσσα που κυριαρχούσε έτσι σε όλο, ουσιαστικά σε όλη τη Μεσόγειο, μέσω του ελληνισμού αναπτύσσεται ο χριστιανισμός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, για να δούμε κάποιους παραλληλισμούς και πώς διαμορφώθηκε από τη σχέση με τον ελληνισμό ο χριστιανισμός, 12 θεούς είχαμε στην αρχαία Ελλάδα, 12 Αποστόλους έχουμε στη Χριστιανική Παράδοση. Η Παναγία είναι μήτυρ Θεού. Το τρισυπόστατο της Χριστιανικής θρησκείας συνδέεται στενά με την τριμερή παράδοση όλων του ελληνικού πολιτισμού. Σε ένα σημαντικό βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος διερευνά αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στον αρχαίο ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι «Ελληνισμός προσήλυτος», ότι ο ελληνισμός έχει προσήλυτιστεί στο χριστιανισμό. Έτσι, έχουμε Ιουδαϊκή αφετηρία, ο χριστιανισμός αναπτύσσεται μέσω της ελληνικής οικουμενικότητας. Επιπλέον, στην αρχαία χριστιανική παράδοση αυτή η συνάφεια είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι, και το βλέπουμε πολύ καθαρά, στην έλλειψη ιεραρχικής δομής στην Εκκλησία. Ενώ στην Καθολική Εκκλησία έχουμε μια ρωμαϊκή λατινική πυραμίδα, μια ιεραρχία που αρχίζει από τον Πάπα και φτάνει μέχρι τον τελευταίο ιερέα των Φιλιππίνων, σε μας δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Τα πατριαρχία είναι περισσότερα, τα δόγματα είναι περισσότερα, η Εκκλησία διέπεται από το συνοδικό σύστημα που δίνει τεράστια αυτονομία στους επιμέρους επισκόπους και ούτω καθεξής.
Στην Κύπρο δε ακόμα εξακολουθεί να ισχύει η εκλογή, η συμμετοχή του λαϊκού σώματος στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου, όπως συνέβαινε στην πρώτη χριστιανική περίοδο που οι επίσκοποι και οι ιερείς εκλέγονται. Πρόκειται δηλαδή για μια παράδοση που είναι στενά δεμένη με την πολυκεντρική ελληνική ιδιοπροσωπεία. Ακριβώς διότι ο χριστιανισμός διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ελληνικού κόσμου από την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια μέχρι την Αθήνα και τους Έλληνες ή ελληνόφωνους της Ρώμης. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στα ελληνικά και ο σημαντικότερος Απόστολος του Νέου Μηνύματος, ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο ήταν ελληνιστής, δηλαδή μιλούσε ελληνικά, αλλά γνώριζε σε βάθος τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Άρα είναι άγωνο να αντιπαραθέτουμε, έτσι όπως συχνά έγινε τα προηγούμενα χρόνια από κάποιους συμπατριώτες μας, τον αρχαίο οικουμενικό ελληνισμό με τον χριστιανισμό. Διότι η μετάβαση δεν είναι, διότι πάρα πολλοί λένε ότι εμείς είχαμε στην αρχαία Ελλάδα μέχρι τον 4ο αιώνα, το 12ο κτλ. Ναι, αλλά από το 12ο μέχρι τον 2ο ή 3ο αιώνα μετά Χριστόν που εμπεδώνεται η χριστιανική θρησκεία, έχουν αλλάξει φοβερά τα πράγματα στον ελληνικό κόσμο. Δεν έχουμε πια έτσι το Δία, έχουμε το Μύθρα. Έχουμε δηλαδή θρησκείες οι οποίες είναι ανατολικές και αυτές κυριαρχούν και στον ελληνικό κόσμο. Άρα ο χριστιανισμός έρχεται να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει αυτού του τύπου τις θρησκείες, έχοντας ένα ανώτερο επίπεδο το οποίο επιβλήθηκε και κυριάρχησε. Άλλωστε όλες οι θρησκείες χτίζουν η μία πάνω στην άλλη. Οι αρχαίες ελληνικές εκκλησίες χτίστηκαν πάνω στις προελληνικές λεγόμενες. Οι βυζαντινές και οι ελληνικές εκκλησίες χτίστηκαν πάνω στις παλιότερες και ούτω καθεξής. Αυτά συμβαίνουν πάντα στη διαδοχή των πολιτισμών και των θρησκειών. Ως επομένως, φυσική εξέλιξη τώρα όλο αυτό. Ακριβώς. Επομένως δεν μπορούμε να βλέπουμε ως αντιπαράθεση την αρχαία ελληνική θρησκεία και ταυτότητα με τον χριστιανισμό. Αντίθετα, ο χριστιανισμός αποτελεί οργανική συνέχεια της ελληνικής παράδοσης. Κύριε Καραμπελιά, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμόπουλο.